Λέω να ξεκινήσουμε και να ασχοληθούμε αρχικά με το θέμα Καραμαλή. Αν υπήρχε μια εφαρμογή, ρε παιδί μου, αυτό στα social media που είναι που λέει, αν ήθελες να είσαι ένας πολιτικός, ποιος θα ήσουν, ποιος θα ήθελες να είσαι. Χαλαρά θα ψήφιζα Καραμαλή. Αυτή την περίοδο. Γενικά. Δύσκολα, ρε φίλε, τελευταία χρόνια. Να έχω υπάρξει Καραμαλή. Δεν μπορεί να κυκλοφορήσουν, δεν είναι, είναι δύσκολο. Ποιος δεν μπορεί να κυκλοφορήσει αυτό. Δεν έχει πρόβλημα, ρε. Και το ακαταλόγιστο, ξέρω εγώ. Όχι. Τι να τον κάνω, να τον βρίσουν στον δρόμο. Δεν τον βρίζουν. Είναι και καλό παιδί αυτό. Δηλαδή θα σε τουμπάρει. Άμα πα και τον βρει. Όχι, άμα πα και τον βρει, θα σε χτυπήσει και στην πλάτη και να σου πει δίκιο έχει. Δεν είναι δηλαδή κανένα που δεν σου μιλήσει, γιατί δεν είναι μικρό τελευταία χρόνια. Δεν είναι, μιλάει. Μα αν είναι για πλάκα, μιλάει. Αν είναι για πολιτική, δεν μιλάει. Για ποδόσφαιρο, μιλάει. Για ποδόσφαιρο, βέβαια. Όχι, το έχει λίγο αυτό. Ήμουν πιτσιρικά όταν ξεκινούσαμε να βγαίνουμε, ρε παιδί μου, 16-17 χρονών. Και είχε ένα σουπάδικο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην Νικηφόρου Φωκά. Και ήταν τον πετυχαίνει. Όπως, συνέχεια, ρε φίλε. Δηλαδή, αυτός εδώ πώς να μην γίνει μια μέρα πρωθυπουργός. Τα είχε όλα. Αδύνατο. Δεν ήταν ποτέ αδύνατος. Αλλά ήταν στα τέτοια του, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν τρελαινόταν. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Μάλλον. Εδώ γεννήθηκε, εδώ μεγάλωσε, εδώ έβαλε. Παναθηναϊκός πώς έγινε. Έλειψε πολλά χρόνια αυτός στο εξωτερικό. Έλειπε. Δηλαδή ξέραμε ότι απλά έχει ο Αχιλλέας ένα γιο. Τον έκανε ο Σαραβάκος Παναθηναϊκό. Ξέρω εγώ, ρε παιδί μου. Τότε μπορεί τα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού που είχαν πάει. Είμαστε τότε με τη Λίβερπουλ. Ναι. Μήπως πρόλαβε και τον Άγιαξ του 71, μήπως πρόλαβε. Ο Καραμαλής. Μπορεί να ψήφιζε και τη δικτατορία τότε. Άντε ρε να πούμε. Θεσσαλονίκη, ο πρωθυπουργό βγάλαμε και είναι Βάζελος. Άντε τώρα, μην αρχίσω. Ναι, και η αφορμή για να ασχοληθούμε με το θέμα Καραμαλή είναι αυτό που διαβάζουμε στο ΠΑΟΚ 4. Είναι σχόλιο, βέβαια, που γράφτηκε σε μια στήλη πολιτικής εφημερίδας, στο Βήμα, όπου περιγράφει διάλογο του Ιβάν προχθές στο γάμο, ο οποίος πολύ ωραία, ντόμπρα και αντρίκια, πάει και του λέει: άσε με, δώσε μου την ευκαιρία να κάνω ένα από τα πιτσιρίκια σου, ΠΑΟΚ. Του λέει: πολύ ωραίο. Και αντί ο άλλος να πει: εντάξει, σου δίνω την κόρη μου. Πάρτη στο γήπεδο. Σου δίνω την κόρη μου. Πάρτη στο γήπεδο. Προσπάθησε. Τόσα πράγματα μπορεί να κερδίσει. Ναι. Ο άλλος για να κάνει κάποιο παόξι μπορεί να. Σκέψου. Να δωροδοκίσει το μόνο. Τα έχει κάνει άλλο. Το δωροδοκίσει είναι πολύ απλό. Δηλαδή το πεντακοσάρικο. Κάθε μέρα το δηλαδή. Τσίπημα μάγουλου και πεντακοσάρικο. Ναι. Αφού σκέφτομαι να νοικιάσω κανένα παιδί τώρα. Για τα κάλαντα μόνο για ή γενικά. Για τα κάλαντα, το Πάσχα. Και του λέει λοιπόν ο Ιβάν και στο γάμο: άφησε με να κάνω ένα παιδί σου ΠΑΟΚ. Πολύ ωραίο. Πολύ έξυπνο. Έχει ένα στόχο. Βασικά δεν είχε και τίποτα άλλο να του πει Καραμαλή. Οπότε του είπε αυτό. Ό,τι να βγαίνει του πει. Το PlayStation 5. Τι να του πει. Βοήθα, ξέρω εγώ, στα πολιτικά από αυτό δεν ασχολείται. Τι σε έκαναμε φέτος. Δεν μα κέρδισε. Αυτό μπορούσε να το πει, ναι. Θα μπορούσε να το πει πολλά. Σε πήγα. Φεράντζα σε πήγα. Γλου. Πού είναι η μπάλα να του πει, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Και το απαντάει ο πρώην. Ο Κώστας, ο Κωστάκης. Ο Μουγκός που δεν μιλάει. Ναι. Σας έδωσα τη γυναίκα μου, λέει. Φτάνει, όχι άλλον παοξί στην οικογένεια. Σόπαρε που μας έδωσε τη γυναίκα σου. Και όχι άλλον παοξί στην ήταν οικογένεια. Ήταν παοξάκι η γυναίκα του. Ναι. Ποιος έβγαλε, ποιος έβγαζε, τα παοξάκια δεν σε έβγαζαν. Πρώτο βουλευτή Θεσσαλονίκης. Και έτσι έγινε και αρχηγό του. Σας έδωσα στο τη γυναίκα κόμμα. Μου. Και πώς το λες έτσι αυτό. Σας έδωσα τη γυναίκα μου. Δηλαδή, ρε φίλε. Είναι και παρεξηγήσιμο με ναι. Το μέσο. Λες να το κάνει από συνήθεια, να τη λέει τη φράση. Για τις ομάδες τώρα, εντάξει. Ναι, αλλά ακόμα και για τις ομάδες δεν λέγεται αυτό. Δεν ξέρουμε τι του απάντησε ο Ιβάν. Παρεμπιπτόντως για τη μούρη που έχει και για, γενικά για την τέγια του, για το εκτόπισμά του, για την εμορφάδα του. Μια χαρά κρατιέται η παζάη. Να σου πω τι θα έκανα τώρα για τον Τρολάρο, αν ήμουν Ιβάν. Διαρκεία στην Ατάσα, στο όνομά τη. Γιατί όχι. Το δώρο του Ιβάν στην Ατάσα Καραμαλή. Αυτή ξεμπέρδεψε με τις σχολές. Και στα παιδιά εννοείται. Την προσπάθεια συνέχισε. Ναι, ναι, ναι. Εδώ σπούδαζε αυτή η Θεσσαλονίκη. Η από εδώ δεν είναι. Από εδώ είναι, ρε. Ναι. Λύκειο Λινίδων και έτσι Θεσσαλονίκη. Εξάλλου εσύ Καραμαλή, ΠΑΟΚ θα γίνουν κάποια στιγμή. Τι θα γίνουν. ΠΑΟΚ θα γίνουν. Δηλαδή τι το πάρει το ΠΑΟΚ. Τόσο αν δεν έχει μόνο Sky τηλεόρασή σου. Ναι, δηλαδή. Πόσο χρόνο τα παιδιά του Καραμαλή. Τώρα θα είναι μια 8-10. Τα παιδιά του Ζεβεδρίου ποιο είναι τα πατέρα. Ναι. Κρίσιμα ερωτήματα μόνο στο ΠΑΟΚ 24. Ναι, που ξεκινάει με αυτό το επεισόδιο το που είχαμε προχθές στο γάμο. Και συνεχίζουμε.
Αλλά μας έκανε εντύπωση, γι' αυτό το ξεκινήσαμε με αυτό. Πρώτο θέμα στο ΠΑΟΚ 24, τα είπαν με Τέπιτς. Εντάξει. Πω, πω, τι να πουλήσεις τώρα με αυτή την είδηση. Ούτε ο 203 δεν θα τη διαβάσει. Ο μόνος θεματοφύλακας από αυτούς που παίζουν. Για Τέπιτς λέμε, ρε, για Τέπιτς. Για άλλο άθλημα με τα χέρια λέμε. Θα κλείσουν πρώτα μαύρο και μετά θα ασχοληθώ με μπάσκετ. Και είναι το αντίθετο πάει. Ωραία. Θα κλείσει μαύρο και μετά. Ο Κλάντον κλείνει. Ο Κλάντον, ο Κλάντον δεν είναι καλός. Παιχτάρα. Τι λες, παιχτάρα είναι. Λάθος κάνετε. Ο φτωχός πλην τίμιος Αμερικάνος σωσίας του Roy Tarpley. Δεν. Είναι για να του δίνουν την μπάσα. Δεν μπορεί να δημιουργήσει μόνο. Στην άμυνα με ενδιαφέρει. Τον άλλον θέλω. Τον άλλον, πώς τον είναι τον περσινό. Αυτός ήταν δεσάρι. Μπαραμπάν. Όχι. Τον Λάκφορντ. Ναι, αυτός ήταν. Να δημιουργεί μόνος του, ρε φίλε. Μόνος θα βγει σύστημα για αυτόν. Πού παίζει. Δεν ξέρω. Στη Γαλλία έπαιζε. Ποιος Λάδ, λέει, δεν είναι. Γυάλινα πόδια έχει αυτός. Ποιος, ρε. Ο Λάκφορντ. Μια χαρά ήταν. Παιχτάρα. Αυτόν. Αλλά για μπάσκετ είπαμε πολλά χθες. Σήμερα έχουμε ποδόσφαιρο. Γράφετε FM, αφήνετε και το μήνυμα στο 545-26. Για τα ποδοσφαιρικά. Να τα συζητήσουμε. Ρε το κινητό μου 8 φορές το έχω ρίξει. Μας βάζει στο κλίμα ο 243, ο οποίος προφανώς άκουσε τον φίλο προχθές να μιλάει για τα παιχνίδια της Ντνέπρ που υπάρχουν στο YouTube ολόκληρα. Έτσι, όλη η σειρά των αγώνων των φετινών. Και λέει, βάλτε, λέει, τα μάτς της Ντνέπρ να δείτε πως ο Μάτος και ιδίως ο Ματέος, και ιδίως ο Ματέος μας ανεβάζουν επίπεδο. Ο Σάχοφ είναι ένα πολύ παθητικό και στατικό οχτάρι και αργός. Που τον έσκησε. Ναι, είναι το συμπέρασμα του, εντάξει. Και συνεχίζει, μην κάνουμε το ίδιο λάθος, να μην πάρουμε καθαρό δεκάρι με προσωπικότητα και κάνουμε αλχημίες με Σάχοφ και Ματέους. Τόσα χρόνια μας λείπει ένας τέτοιος. Ναι, να μην κάνουμε το ίδιο λάθος και δεν πάρουμε. Α, ναι, να σωστά, πάρουμε σωστά, δηλαδή. Σωστά. Να πάρουμε δεκάρι. Αυτά δηλαδή που λέγαμε χθες. Και βρήκα και την Ατάκα. Την λέγα στο Ζαγόρα το μεσημέρι. Άντε, ρε. Μου πεις πάρε με το μακρό. Άντε, ρε. Άντε, ρε, φύγε από εδώ. Απαγορεύεται. Όχι, όχι. Όπως θα έπεσε πολύ. Ένα απόφευγμα μακρόπουλο στο βράδυ. Ένα, το άλλαξα ποδοσφαιρικά το κάνω. Φίλο σε κάνω ποδοσφαιρικά. Δηλαδή, αλλά μην μα λε τώρα. Αργανό δεν είναι. Ναι. Μάλιστα. Ο αδερφό του Λορέντζο τι πάρε. Το έκανα ποδοσφαιρικό. Τι. Αυτό είπε για του έντεχνου και τους τα λαϊκά τραγούδια. Του άρεσε. Ναι, ρε φίλε, το έκανα. Δεν σε κράζαμε με τον Άκη, εντάξει. Κάτσε, ρε παιδί μου, το ξεχνάω. Μην με κάνουμε. Σε κράξαμε σε αρκετό κόσμο. Σε αρκετό κόσμο. Και όλοι γέλασαν μαζί. Ναι, γελάσαν όλοι μαζί σου, να ξέρει. Δηλαδή, μην το λε τον αέρα αυτό το πράγμα. Διασκεδάσαμε μαζί σου με αυτό που σα αγόρα. Το Μακρόπουλο. Το άλλαξε στο ποδοσφαιρικό. Ναι, ξέρουμε. Και είπε ότι δεκάρια είναι αυτά που δεν μπορούν να παίξουν εξτρέμ. Έτσι. Όπως ο έντεχνος, ναι, δεν μπορεί να τραγουδήσει λαϊκά και αναγκαστικά λέει ότι είμαι έντεχνος. Ναι. Δεν μπορεί υποφίλιο να τραγουδήσει, ρε φίλε Μοσχολιού. Πώς, Μοσχολιού τραγουδάει, τη σκίζει. Θα αναστηθεί η Μοσχολιού και θα πάει να την κυνηγάει. Τι! Πάμε στο ποδόσφαιρο. Υποφίλιο Μοσχολιού να τραγουδάει. Στο ποδόσφαιρο. Βάλε να δεις, δε υποφίλιο. Πάλι δεν δεκάρι, θα καταλάβει. Το δεκάρι αυτό δεν είναι. Βάλε υποφίλιο να, καταλάβει καράγια, να τραγουδάει καράγια να καταλάβει. Το δεκάρι εκεί δεν έχει καταντήσει. Να είναι κάτι μονοδιάστατο που δεν μπορεί να παίξει κάτι άλλο. Καλά, μονοδιάστατο είναι να βγάζει πάρε βάλε. Βλέπω αυτή τη φωτογραφία τώρα, ρε φίλε. Ποιος είναι? Ο Ζάμπα. Ναι. Αιμοδοσία, δηλαδή. Ρε Ζάμπα, τι αιμοδοσία να πάει να κάνει, βρε αγόρι μου, εσύ. Μιλάμε για άλλα πράγματα. Μπορεί να το κλείσει το κινητό, το πετάξει, το σπάσει. Πες μας για τα δεκάρια. Μπορεί να κάνουν κάτι άλλο τα δεκάρια στο κήπεδο. Ναι. Τι να κάνουν. Είναι playmaker. Είναι απαραίτητο πράγμα. Πήγε να παίξει εσύ μπάσκετ χωρίς playmaker. Το τελευταίο, δεκάρι που ήρθε στην Ελλάδα πιστεύω είναι ο Τσόρι Ντομίγκες. Δεν ήρθε άλλος. Το τελευταίο δεκάρι που ήρθε στην Ελλάδα είναι αυτό του Χαριλάου σταθμού. Ναι. Δεν ήρθαν, ναι. Δεν ήρθαν παιχταράδες. Αλλά τον Ντομίγκες ένα τέτοιο τον θέλω στον ΠΑΟΚ. Τον οποίο δεν έχει κλεισμένο και ο Τσιτσιακόφ ο μεγάλος είπε ότι είναι μεγάλος. Ναι. Και μετά έπαιξε άλλα τρία χρόνια στην Ελλάδα. Ναι. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα δεκάρια. Αυτό σου είναι μάτω. Αυτό, μόνο αυτό. Ο Ντομίγκες δεν μπορεί να κάνει. Δεν συμμετέχει στο παιχνίδι. Ρε Μίτσο, δεν γίνεται να μιλάμε για σταθερές και την ανάγκη να υπάρχουν αυτές και ξαφνικά να παραπονιόμαστε τα δεκάρια κάνουν μόνο αυτό. Ναι, ας κάνουν όλοι οι άλλοι τα άλλα και ας κάνει το δεκάρι αυτό. Αφού δεν έχουν πλήρη. Μα γιατί όλοι οι άλλοι να παίζουν σε δύο και τρεις θέσεις, να έχουν τόσες δουλειές και αρμοδιότητες και υποχρεώσεις και το δεκάρι. Τώρα το βάζω σε γενική, όχι στον ΠΑΟΚ. Το δεκάρι να κάνει μόνο αυτό και να είναι απαραίτητο. Όταν λέμε μόνο αυτό, τι εννοούμε? Να είναι εκεί στον άξονα πίσω από το 4 και να
Δηλαδή το να έχεις σίγουρο κράτημα μπάλας το έχει και στα πέρι της περιοχής του αντιπάλου παίζοντας πλάτη, εκμεταλλευόμενος μικρούς χώρους, είναι κάτι το οποίο το έχει ο καθένας. Το έχει και το εξάρι, το έχει και το σεντερφόρ. Το εξάρι, το εξάρι δικό μας έχει αυτό το πράγμα. Γενικά μιλάμε σε τον ΠΑΟΚ, λέμε. Γενικά. Γενικά πάρε οχτάρια που κάνουν 5 εκατομμύρια το καθένα και μην πας δεκάρι. Πήρε το Σάχοφ. Ναι, δεν κάνει 5 εκατομμύρια ο Σάχοφ. Δεν πειράζει. Για τα δεδομένα του ΠΑΟΚ είναι πάνω το μέσο όρο. Πρέπει να πάρει δεκάρι. Ως αποθυμένο πάρτο, φίλε. Βρε τι να πάρει, έχει. Έχει το Ματέους, έχει το Μπέλκα. Δεν έχει. Έχει το Σάχοφ. Διαφωνώ. Τι να πάρει κι άλλον. Ναι. Για να παίζει ο Μπέλκα σε 9 μάτς, να τον κάψεις. Γιατί ο Μπέλκα θα παίξει 9 μάτς. Ο Μπέλκα θα παίξει 15. 15? Ναι. Πάει, τελείωσε. Γιατί τελείωσε. Τελείωσε. Τι 15. Δηλαδή τι είναι. 15 είναι σύνολο. Κακό για τον Μπέλκα δηλαδή, να παίξει 8 βασικό και 7. Αλλά, κακό είναι. Τι είναι το φυσιολογικό για τον Μπέλκα να παίξει τα 15 παιχνίδια ή τα 50 παιχνίδια. Φέτος να παίξει 30. Πολλά λες. Τι πολλά ρε. Πολλά λες. Αυτό δείχνει και το στάτους της ομάδας, φαντάζεσαι. Μια χαρά είναι ο Μπέλκας. Μια χαρά είναι θα ο είναι φίλε, και του χρόνου καλύτερα. Όταν θα πάρει 15 παιχνίδια ορθολογικά φέτος, όταν του χρόνου θα πάρει 30 και όταν του παραχρόνου πάει 35. Τον τελειώσαμε και τον Μπέλκα, πάει. Όχι, δεν κατάλαβε. Πάει, πάει και ο Μπέλκας. Λάθος ήταν αυτό που κάναμε φέτος. Θα τον πάρει ο Ολυμπιακός μετά. Ας τον πάρει. Αλλά δεν είναι το πρόβλημά μας ο Μπέλκας. Ο Μπέλκας μια χαρά την κάνει τη δουλειά του. Ο Μπέλκας μπορεί να την κάνει και σε μικρότερη συχνότητα τη δουλειά του. Ναι. Και ο Μπέλκας θα εξελιχθεί έχοντας παίχτες καλούς να προπονείται και να κάνει μαζί τους. Και να έχει 10 μάτσα βασικός. 15 σου πάρε. 15 συνολικά. Ναι. Αυτό σημαίνει 10 βασικός, 5 αλλαγές. Επέλεξε σε μια θέση που δεν έχει και πολλές. Δεν δίνει διαφορετικές λύσεις για να παίξει παραπάνω. Το Λούκας θέλω. Το Λούκας. Σεντερφόρ. Σε γενική έννοια έτσι. Έχει μυστακίδι. Εξτρέμ, δεκάρι. Κρατάει, πασάρι. Στη μένα. Αυτός είναι παίχτης, ρε φίλε. Ο Μυστακίδης πόσα παιχνίδια θα πάρει φέτος. Δεν πρέπει να πάρει και αυτός. Βεβαίως. Θα πάρει. Θα πάρει. Αυτός θα πάρει. Άμα φύγει ο Μακ θα πάρει. Το Λούκας θέλω. Το Λούκας θέλει. Δώσε 15 εκατομμύρια πάνω. Όχι τον συγκεκριμένο. Και πάρει το ποσοστό. Αυτόν, αυτό. Αυτόν τον παίχτη θέλω. 15 εκατομμύρια. Ο Ματέος είναι Λούκας. Σεντερφόρ, πλάγια, άκρη, μέση. Τα πάντα όλα. Δεξιά, αριστερό. Είναι πιο μεγάλο σε ηλικία για να τον πει Λούκας. Εσύ χρειάζεσαι ένα δεκάρι που έχει στοιχεία δεύτερου φορ. Ο Ματέους είναι ένα εξτρέμ που επειδή μεγαλώνει ηλικιακά κινείται στον άξονα. Ματέους. Είναι άλλο πράγμα. Εγώ γι' αυτό είπα Τσόρι Ντομίνγκης. Είναι ένα θες δεύτερο φορ. Θα παράδομαι απέχρι στην Γκέπλ μετά από τα τελευταία. Ναι. Ωραία. Αυτό το 2-3 που ήταν ο. Σε χώρο. Σε χώρο. Δεν είχε εκεί, δεν έχει τώρα. Σε χώρο και εντός έδρας έβαλε 4 στη Σαχτάρ. Εντάξει, οτιδήποτε. Χαμός γίνεται με τις ατάκες σας. Εντάξει. Νάτσο Σκόκο λέει δεκάρι. Δεν είναι, έπαιζε και στα άκρα Σκόκο. Και δεύτερο φορ έπαιζε. Αυτό, ναι, Σκόκο. Αυτούς θέλουμε, έναν τέτοιο θέλουμε. Εγώ, ναι. Και να εσείς πάρτε δεκάρια. Πάρτε το Τζόρι Ντομίνγκης μόνο. Να κάνει μόνο αυτό. Γιατί ο Τσόρι μόνο αυτό κάνει. Τι κάνει. Ανά πάση στιγμή μπορεί να βάλει γκολ. Το κάνει καλά. Πατάει περιοχή το δεκάρι. Είναι δεκάρι, δηλαδή, πατάει περιοχή. Ο Τσόρι Ντομίνγκης δεν μπορεί να παίξει δίπλα. Ο Τσόρι Ντομίνγκης μια ηλικία 28 χρόνια. Ναι, ακριβώ. Δεν μπορεί να παίξει δίπλα στο 6 σε 4-4-2. Δύσκολα. Δύσκολα λες εσύ. Ο Ίβιτς δύσκολα θα έπαιζε πίσω εκεί. Γιατί δεν έχει παίξει. Πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Έχει παίξει σε παιχνίδια όχι υψηλού ρίσκου. Γι' αυτό σου λέω το δεκάρι είναι μόνο εκεί τελείω. Ο Ίβιτς πάλι. Το δεκάρι το θες ρε φίλε για τα παιχνίδια υψηλής πίεσης. Σόπα ρε, θα πάρω ένα παίχτη μόνο για το 1-3 των αγώνων. Δεν μου λέτε. Το Λούκας θέλω. Ένα παίχτη τύπου. Πρώτα απ' όλα, τι θέλουμε εμείς, τι κάνουμε κάποια ψηφοφορία. Είναι επικρατή, τι συζητάμε. Ωραία. Μεταξύ μας τα λέμε. Εμείς θα πάρεις από κάτω, να πας να κάνεις. Δεν, θα τα δούμε. Εμείς τουλάχιστον εσύ απλά τα συζητάμε. Κάτσε να κλείσει ο Ματέους. Οι άλλοι τα γράφουν κιόλας. Που θα κλείσει και μετά να δούμε τι θα αποφασίσουν. Και αν θα πάρουν δεκάρι και τι θα γίνει με αφήγιο Μακ. Τι ώρα πήγε, πού τι χορηγούς δεν είπαμε. Άντε ρε Χριστό, έναν Μαγντή θέλεις λέει. Είσαι τον Φαρόι. Βρε πάρε και έναν all around να τα κάνει όλα. Θέλεις ένα Μαγντή. Τα μόνο διάστατα δεκάρια. Δεν ξέρω να κάνω τίποτα άλλο. Δεν διαφωνώ μαζί σου γιατί είναι σύγχρονο. Το ποδόσφαιρο έχει εξελιχθεί. Άσε μας να ονειρευόμαστε. Δεκάρι. Να ονειρευόμαστε ένα παίχτη που να είναι μεν τόσο παιχταράς. Σιγά. Αλλά να κάνει και πολλές δουλειές. Υπάρχει. Δεν υπάρχει. Θα τους βρούμε. Με το που επιστρέψουμε. Θα διαβάσουμε όλα τα μήνυματά σας. Γράφετε FM, αφήνετε και το μήνυμα στο 545
26. Θα έχουμε 1-2 στοιχεία παραπάνω από Τουρκία. Εκεί είναι το ενδιαφέρον. Από τη μία, εντάξει, από εκεί ήρθε ο παίκτης που πήρε ο ΠΑΟΚ χθες, τον έκλεισε δηλαδή, τον ανακοίνωσε, ο Τζάλμα Κάμπος. Και βεβαίως επαναφέρουν οι Τούρκοι στο προσκήνιο την περίπτωση ενός πολύ σπουδαίου goalkeeper. Πραγματικά την προπερασμένη σεζόν ήταν από τους καλύτερους στην Ευρώπη, ξεκάθαρα, ο Μπόικο. Την πήγε την Νιέπρ, το 50% δηλαδή, στον τελικό, και τον επαναφέρουν. Με αυτά επιστρέφουμε στο δεύτερο ημίωρο για το ΠΑΟΚ 24. Έτσι μαρινές απορίες που έχει. Δεν μπορεί να καταλάβει, είναι μικρή ακόμα και άφθαρτη. Όχι ρε, δεν είναι μικρή. Δεν μπορεί. Είναι κορίτσι με συγκεκριμένο χαρακτήρα. Δεν έχει ζήσει την εμπειρία. Αυτό είναι το πρόβλημά της. Και άμα κάνει και πολύ παρέα μαζί σου, ξεχάσει και αυτά που ξέρει. Ναι, τέλος πάντων. Εσείς σιγά σιγά θα μας πείτε ότι ο ΠΑΟΚ να πάρει το Φουστέρ. Εκεί μας οδηγείτε. Σιγά σιγά. Τέλος και επίσημα ο Φουστέρ. Αυτό διαβάζει ο Τσόρμπα. Και επειδή τον αποθεώνει ένας. Ο Φουστέρ τι είναι? Ο Αλέξανδρος ο Σόμογλου. Ο Φουστέρ είναι οχταροδεκάρι. Πρώην εξτρέμ. Που επειδή ήταν ο Φουστέρ εξτρέμ. Πιτσιρικά στη Φιγερεάλ ήταν χαφο εξτρέμ. Δηλαδή ήταν εξτρέμ με χαρακτηριστικά half inside forward, αυτά που λέμε τόσο καιρό. Παράξενη περίπτωση χαρακτηριστικών. Αλλά καλός. Ναι, είναι ποιότητα. Κοντρόλ, αυτά, τελειώματα είναι. Χωρίς να ξεστήνεται. Βασικά είναι στις φάσεις. Ναι. Ό,τι και να παίζει είναι. Δηλαδή τον έπαιρνε, όχι το Φουστέρ, έπαιρνε δύο παίχτε τώρα για δεκάρι. Όχι. Για όχι. Δεκάρι. Όχι, γιατί δεν έχει το σύνολο. Ο Σάχοφ κάπως έτσι μπορεί να είναι. Πιο βαρύς είναι. Πιο βαρύς είναι. Δεν έχει τόσο επαφές με την μπάλα. Εγώ θέλω ένα σημείο αναφοράς δημιουργικά στα πέριξα τύπα της περιοχής. Αυτό να κάνει και τίποτα άλλο. Δώσε δηλαδή 600 χιλιάρια και 700 το χρόνο για να κάνει αυτό. Μπορεί ρε φίλε να χρειάζομαι αυτά τα 20 μέτρα να καλυφθούν, ξέρω εγώ, γρήγορα και ποιοτικά. Ο Ματέους. Δεν είναι ρε φίλε, το Ματέους το θέλω κοντά στο κουτί. Είναι κοντά εκεί. Ναι, το παιχνίδι, 120 μέτρα είναι το γήπεδο, ρε Μίτσου. Πήγε 120. Ναι, τόσο έχει πάει. Δεν το κατάλαβες πριν δύο εβδομάδες. Δεν το κατάλαβε και αυτό ήθελε να σας έρθει μια μυμνάλη. 230 μου φαινόταν. Δεν το κάνει γιατί καμιά 10-15 μέτρα διέσχισε μόνο. Πού να πάζες. Πού στο κέντρο δεν έχεις. Γράφετε FM, αφήνετε κενό το μήνυμα στο 545-26. Πάμε να ξεκινήσουμε μαζί και με τον φίλο μας τον Γιώργο στις τέντες, που θα είναι μαζί μας όλο αυτό το διάστημα, για τα θέματα του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ, για την προετοιμασία, για τα φιλικά. Με τα μηνύματα χαμός γίνεται. Λοιπόν, δεν πειράζει, θα τα συζητήσουμε όλα εσείς. Όλα. Όλα. Τι θέλετε ο καθένας, συζήτηση κάνουμε. Γράψαμε χθες στο σχόλιο της ημέρας ότι δεν είναι καλό να μοιράζεις το χρόνο στους θεματοφύλακες. Γράφει όλος πάλι γιατί μουρμουρείς. Ρε, ποια μουρμούρα. Παγκόσμιο φαινόμενο είναι. Υπάρχει μεγάλη ομάδα που μοιράζει το χρόνο στους goalkeeper. Σαν τον ΠΑΟΚ. Πάω αυτό που έχει κάνει τελευταία εξαετία, εφταετία του θεματοφύλακε δεν υπάρχει. Είναι δυνατόν, τι μουρμούρα. Α, μην συζητάμε καθόλου. Ποδοσφαιρικά. Ανταλλάσσουμε και απόψει. 19 λέει ο Γλύκος, 19 ο Όλσεν, 14 ο Βελίδης. Πού το έχει ξαναδεί αυτό. Σαν πρωτοσέλιδο. Πού το έχει ξαναδεί αυτό. 33, 33, 33. Ναι. Και για εκεί πα και για του χρόνου. Σιγά σιγά. Μπορεί να αλλάξει την πορεία. Λοιπόν, ο φίλο μα ο Γιώργο με τι τέντε και στην Πολύχνη και στην Καλαμαριά και Χανιώτη Χαλκιδικής, 430-011. Για χειροκίνητες τέντες μπορώ να συμμιλήσω εγώ. Για ηλεκτροκίνητες και με τηλεκοντρόλ ο Άκης Οχεζλόγλου. Ναι. Δεν αλλάζει κανένα στη τηλεόραση όμως το κοντρόλ. Να ξέρει μόνο αυτό, την τέντα κατεβάζει. Έχω ένα που μπορεί να το κάνει αυτό. Ποιο? Να είναι και τηλεόραση και τέντα. Ναι. Και του απέναντι. Του λες τέντα. Και του απέναντι. Το του απέναντι. Την τέντα. Του την κατεβάζει. Εύκολα. Του την κάνει τέντα. Αυτό είναι ωραίο αστείο. Αυτό είναι καλό. Άμα γίνεται, να μας ενημερώσει ο φίλος μας ο Γιώργος που είναι μαζί μας σε αυτό το κομμάτι της εκπομπής, στο οποίο μαλώνουμε για τα μεταγραφικά. Ναι. Έχει εξευρικήσει όλο τον κόσμο. Ο Ντίνος λέει: ρε Σίτσορ Μπατζόγλου, είπαμε ότι παίζει το δικηγόρο του διαβόλου. Και αυτό είναι προφανώς ο ρόλος σου στην εκπομπή. Σε σκίζει. Ο δικηγόρος του Μακρόπουλου είναι. Αλλά εσύ απλά έχεις φτάσει να τρολάρεις πια. Κατέβασε λίγο ταχύτητα. Επιχειρήματα τώρα, στους χαρακτηρισμούς. Επιχειρήματα. Τι άλλο κάνει ένα δεκάρι στο γήπεδο?
το τελευταίο, τα τελευταία χρόνια. Ο Μανώλης λέει: το δεκάρι αρκεί να έχει κάθε την πάσα και να μου κάνει 7 με 10 γκολ τη χρονιά. Ας περπατάει, δεν με νοιάζει. Το 80% των παιχνιδιών προσπαθώ να σπάσω άμυνες. Θέλω αυτόν που θα τη σπάσει με μια πάσα. Τα all around και τα πολυεργαλεία ας παίζουν πίσω του. Με το σκεπτικό του Δημήτρη έχουμε τέτοιο παίχτη, τον Τζίμι Ροτ. Ποιο Τζίμι Ροτ? Με το σκεπτικό του Δημήτρη. Εγώ το Λούκα θέλω. Τέτοιο μπέχτη, το Τζίμιρο. Το Τζίμιρο να πάρετε δεκάρι. Δεν έχει στοιχεία δεκάριο ο Τζίμιρο. Με τίποτα. Να, εγώ θέλω τον Μπαμιγιάνγκ. Αφού ξεκινήσαμε τι παπαρικέ, τώρα αρχίζουμε να λέμε. Ο Μπαμιγιάνγκ θέλω. Γρήγορο, αλτικό, ωραία, καλό χωρί την μπάλα, δεύτερο ναι. Φορ, τα πρώτο. Μεγάλα και στιτά δηλαδή. Που κάνει γρήγορο. Άλλη θέση αυτή. Όχι, δεύτερο φορά το βάλω. Μπροστά η κολόνα το λάκωμα. Και πίσω ο Μπαμιγιάνγκ. Αυτό που κάνει σαφάρι. Αυτό που καθαρίζει τα άλογα. Σαφάρι 4, ναι. Όχι, ρε. Καθαρίζει άλογα τώρα χθε. Τι βουνιέ από τα άλογα καθαρίζει. Πάλι άλλη φωτογραφία έχουμε στο Πάο 24. Είναι σαφάρι που πήγε στο Λάκκο. Αυτό πώ την πάτησε και τελειώνει το καλοκαίρι τώρα. Ναι, βέβαια τελείωσε το καλοπάι. Τελείωσε την πάτησε αυτό. Σαφάρι ένα ραδιόφωνο ήταν. Παλιά. Λοιπόν. Α, ορίστε, ωραία, ναι. 093, σωστά. Δηλαδή ο Κούδα, ο Δωμάζο και όλα τα άλλα δεκάρια που μοίραζαν γκολ ήταν άσχημα. Πριν 40 χρόνια. Α, μπράβο, ναι. Για το 1970. 75 καλά ήταν, μια χαρά. Για το 2016 δεκάρια δεν είναι. Με τον Βασίλη τον Τζάρτα, τον Λαλίστα, το σαν νερό που της βέβαια. Δεκάρι, ναι. Τι άλλο έκανες? Δεν τον ήθελες? Όχι, το Λούκας, ωραία. Το Λούκας θέλω. Μπαλιές στη μένα, ωραία. Γκολ ασίστ, τι να σου κάνει άλλο. Και ο Λούκας τα έχει αυτά. Και που άσε που ήταν σε να πίνει από τι νερό όταν έκανες μπαλιές εκείνες. Ναι. Αν πάρει ένα τέτοιο δεκάρι, ένα από την ερώτηση. Ο Λούκας γυρνούσε και πιο γρήγορα. Ο Λούκας ήταν στο. Πλάκα-πλάκα, ο Λούκας θα γίνει ένα σχολιαστή στην Σομπρέρο. Τελεία... Σε αργή κίνηση. Σε αργή κίνηση. Δεν τον προλάβαινε με τίποτα. Το Λούκας θέλω. Κάνει αυτά που λέτε εσείς και δύο φορές παραπάνω. Το Λούκας, άμα τον πάρει από την όπερα, αλλάζει ο ρυθμός της. Δηλαδή τον βάζει να παίζει όταν αρχίζει και μαλώνουν οι γκόμενες. Η Μιλάκη, η Ατίθαση, η Χουάνα, η Παρθένα. Δεν μπορεί να μιλάς πιο γρήγορα από τον Λούκας. Δεν καταλαβαίνεις. Υπήρχε η περίοδος που ήταν μαζί Λούκας και Κατσουράνης στην προπόνηση και δεν ακούγονταν τίποτα άλλο. Ένα στα ισπανικά να μουρμουρίζει και ένα στα ελληνικά. Που και που αλλάζαν και τις γλώσσες. Θα διαβάσουμε τα μηνύματα. Έξαλλο το κρατήριο του ΠΑΟΚ 24. Ναι. Έξαλλο. Πολλά τα μηνύματα. Ναι, αλλά δεν είναι... καταλαβαίνεις το δεκάρι είναι αποθυμένο, ρε φίλε. Δεν το καταλαβαίνεις. Και επειδή έχετε αποθυμένα, πρέπει να εγκλωβίσουμε τη φετινή ομάδα του 16 με ένα δεκάρι που δεν κάνει τίποτα άλλο. Γιατί να την εγκλωβίσουμε? Μην πας να πάρεις δεκάρι του 2 εκατομμυρίων. Όσο και να κάνει. Πάρε ένα κανονικό ποδοσφαιριστή. Θα κάνει 700-600. 700-800 χιλιάρικα, δώστα. Το Λούκας πάρε. 9 εκατομμύρια θα πάρεις. Είναι τα λόγια, κάτσε, γιατί περάσαν οι μέρες και δεν έγινε τίποτα ακόμα. Δεν έχεις πρόταση ούτε για το ΜΑΚ, ούτε ο άλλος είναι πουθενά κοντά. Κάθε μέρα. Νομίζω τον έχει λούσει κρύο ο Δόδας. Μου φανταμίζει λαγκορίνο, μου φαίνεται και. Έχει ξεκινήσει με θυμασία. Τέτοια χρονιά δεν κάνει άλλη. Ναι. Δεν κάνει άλλη. Όχι τέτοια χρονιά, τέτοιο πρώτο γύρο. Γιατί μετά κλατάρε. Πάντως κάθεστε και λέτε τώρα τι θέλουμε και τι κάνουμε και αναλύετε ποδοσφαιρικά. Πείτε 2-3 ονόματα εδώ να έχει ονείρωξη ο κόσμος να συνεχίσει. Και α είναι και ψέματα. Γράψτε εκεί στο site σας. Εκεί στα Μπόικο, site. Εκεί στα site που γράφτε. Είναι ο μόνος δωματοφύλακας από αυτούς που γράφτηκαν. Που πραγματικά κάτι μου κάνει. Ναι, αλλά υφίσταται. Τι να λέμε. Σίγουρα υφίσταται. Δεν μπορεί να μην υφίσταται. Είναι ακριβώς στο επίπεδο που ψάχνει ο ΠΑΟΚ και είναι ακριβώς εκεί που μπορεί να κουνηθεί ο ΠΑΟΚ. Στο πικ του. Δηλαδή, τερματοφύλακας που δεν έπιασε κάπου και ψάχνεται. Ποιον είχαν πρώτο αυτοί? Η Μπεσίκτας. Ναι. Δεν θυμάμαι. Αυτόν τον Χατζηχρήστο της Τουρκίας που έχουν τέρμα τώρα. Αυτό το Ζίκο. Τον έχεις δει? Όχι. Έναν με ένα όνομα Τζιμπαμπά, Τζινταντά, Μπαμπαμπού, πώς το λένε τέλος πάντων. Πώς? Όχι ο Ματαντάρε, στην Τουρκία το ματοφύλακας. Δεν είναι της Μπεσίκτας, κάπου αλλού παίζει. Εδώ αυτοί είχαν τα ματοφύλακα που έβαζε τα μάτια του. Από κάτω έβαζε μαύρο στα μάτια του. Λοιπόν, ο 581 γράφει: είδα τα βίντεο με τον Μπόικο, έξοδο κάνει. Γιατί το βασικό θέμα, εκτός όταν στόκος του μαμάκια από το Μάλμε, που όπου τον έσχει, ήταν ότι έβγαινε μόνο αν έπαιρνε φωτιά η αιστεία. Ωραίος.
Μπαμπατζάν, ναι, Μπαμπατζάν. Ο Μπαμπατζάν, αυτό είναι. Ο Μπαμπατζίμ, ξέρω εγώ, ρε, το ούζο. Μπαμπατζάν. Τι Μπαμπατζάν, ρε. Μπαμπατζάν είναι από το. Πώ πα και έχει τερματοφύλακα που λέγεται Μπαμπατζάν. Ρε, Μπαμπατζάν είναι από το τέτοιο. Από το σύριαλ. Μην κοροϊδεύει εδώ, ολόκληρη η Πορτογαλία δεν έχει σεντερφόρ τώρα, εντάξει. Εδώ και 20 χρόνια δεν έχουν σεντερφόρ. Έχει τον μετροσέξουαλ, 10 γκολ έχασε πάλι χθε. Στα λεφτά μα πάνω. Ο μετροσέξουαλ. Δεν. Ο 849, γιατί έτσι είναι το δεκάρι, άμα είναι να φύγει ο Κλάους, γιατί είναι μόνο μέσα στην περιοχή και τίποτα άλλο. Αλλά εκεί είναι σούπερ, λέει. Έχει δίκιο ο φίλος ο Κλάους. Είναι Κλάους, ρε φίλε, είναι ένα όνομα, μια ιστορία για τον ΠΑΟΚ. Πώς θα φύγει. Κολοτούμπες. Ο Κλάους είναι μια κατηγορία. Ο Μελισσανίδης 4 στα μικρόφωνα των Λίμπερο, 102,4. Έναν Μαγκδί θέλει ή σαν τον Φαρόι. Όχι, αυτά ήταν το 85. Άλλη εποχή, παιδιά, άλλη εποχή. Άλλο είδους. Ο Βερντού ήταν εξαιρετική. Έχει πλάκα. Τι κάνει ο Βερντού. Τι είναι ο Βερντού. Άσε μας έτσι ο Βερντού που δεν ξέρεις τι είναι ο Βερντού. Ο Βασίλης ο 969. Φέρτε μου τώρα τον Βαλβίδια για δεκάρι. Άντε με τον Βαλβίδια. Ζει αυτός βασικά. Ο Φίλος 849 μας καλεί για αλκοόλ. Σας περιμένουμε, λέει, να είσαι καλά φίλε. Σε ποιο ακριβώς είναι αυτό ρε φίλε. Εξήγησέ μας. Ναι. Ο 058. Δεν ξέρω πόσο συχνά ακούγεται από τους συνοπαδούς μου, αλλά πρέπει να τονίσουμε ότι κάτω από 20.000 διαρκείας δεν πρέπει να πέσουμε. Πολύ δύσκολο, φίλε. Αυτό που λέει, ξέρεις που είναι. Πολύχνη. Πριν τα καλά καθούμενα. Όπως ανεβαίνεις. Αριστερά. Δεξιά. Όπως ανεβαίνεις δεξιά. Δεξιά. Από εκεί που είναι και τα καλά καθούμενα. Μάλιστα. Φίλε, 058, ας ξεπεράσουμε τα διαρκεία τα 10.000 και βλέπουμε. Έτσι, γιατί. Εκεί αν έρθουμε, φίλε, ψάρι να κεράσεις, όχι ποτά. Τα ποτά τα πληρώνουμε, δεν έχουμε πρόβλημα. Έχει κάτι φρέσκα ψάρια, πολύ ωραία. Καλημέρα στο 439. Νομίζω μεγαλύτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί σε ένα ποιοτικό εξάρι. Γίγαντα, γράφει. Που θα πάρει το 70% των παιχνιδιών. Τα άλλα ο Άλεξ τα χώρισε. Και επιτέλους σε έναν Μπέρκ. Θα αλλάξει όλο το παιχνίδι μας. Χρειαζόμαστε φορ με ταχύτητα και τρίπλα. Κλάους, είσαι ψυχάρα και παοκάρα, αλλά ρε φίλε, μόνο για αλλαγή που όπου τον ίσχυσε. Ναι, να σου πω κάτι τώρα, θα είσαι. Ο Γλύκος και ο Κλάους είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι είναι μόνο για αλλαγή και έχουν έρθει 50 άτομα να παίξουν τα ταυτόν και παίζουν πάντα αυτοί. Και έχει πάει ο άλλος, ο Κατσικοσφίχτης, και λέει κλίκα, ποια κλίκα βρε βλάκα, ποια κλίκα. Δηλαδή φταίει ο Γλύκος που ο Χακόμπο ανέβεις και ξέρω εγώ 14χρονη Παρθένα θα τη βίαζε στην Αριστοτέλους. Ωραία. Φταίει ο Γλύκος που η Τάνς είχε τον κόλο της Κιμ Καρντάσιαν. Ωραία. Φταίει ο Γλύκος, ωραία, που ο Ρόμπιν Όλσεν δεν ήξερε πως να πάει σπίτι, σούπερ μάρκετ σπίτι. Ωραία. Φταίει ο Γλύκος που ξέρω εγώ. Ποιον άλλον είχαμε, ρε. Τον Γκρέσιτς. Βοήθα Παναγιά μου, ούτε για μίλα. Χθες μου έλεγε ένας άνθρωπος του ΠΑΟΚ ότι εκείνη τη χρονιά που ήταν ο Μπόλωνη με Κρέσιτς, Χαλκιά και Γλύκο, ο Ρουμάνος είχε τρελαθεί κάποια στιγμή και που το θύμισε γιατί είχε δίκιο, που είχε χωριστεί η πόλη σε κρεσιτσικούς και χαλκιαδικούς. Ναι. Είχε χαζέψει ο Ρουμάνος, ναι, και το είχε καταλάβει, και από αντίδραση σε ένα μάτσο ευρωπαϊκό έβαλε το Γλύκο και από εκεί πήρε μάτσο ο Γλύκος. Ναι. Φοβερά πράγματα. Αυτή τώρα δεν είναι λογική. Εντάξει, εννοείται, ρε. Ο Κρέσιτς μας τύχησε. Παραλίγο να μας τυχήσει την πρόκριση στην Κωνσταντινούπολη. Παρότι είχε κάνει μεγάλη απόκριση εδώ πέρα στο τελευταίο λεπτό. Γιατί τρώει γκολ το οποίο δεν τρώγεται. Μισή ώρα πήγαινε η μπάλα από τον Εμβρέ. Εντάξει. Καπάκι μας έχει στοιχήσει προηγουμένως με τον Άγιαξ. Τα πνίγει σαν κουνέλι. Ωραία. Αν τα κάνει αυτά ο Χαλκιάς. Δηλαδή θα γίνεται σφαγή. Αλλά είναι η κατάρα. Πρέπει να βρίζουμε τον Έλληνα δερματοφύλακα. Δηλαδή τι κουσούρι είναι αυτό. Και τα ίδια με τον Κλάους βέβαια. Τι θέλεις τώρα εσύ. Φύγε βραγούρι μου. Λοιπόν. Ο Κούδας και ο Δωμάζος. Έναν Φαρόι επιμένει ο άλλος. Θέλουμε πάλι για τον Φαρόι. Ο Φαρόι, μεταξύ, πώς έπαιξε μας 6 μήνες. Ναι. Έναν νεαρότερο Φουστέρ, γράφει ένας άλλος. Εγώ πάλι χθες το συζητούσα για τον Κλάους. Φέρτε τον Νούγκλο με τη φόρμα στο τέρμα να πέσουν τα τσιμέντα, λέει. Πώς είναι ο Κίναλη, αυτό 40 κάτι. Ναι, ναι. Ποιος είναι, ποιον λέει. Κίναλη, δεν το λέει. Με την Κρήτη φόρμα, ρε. Α, ναι, τόσα, ναι, χρόνια. Α, ναι, 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 ναι. Χθες είχε φοβερό θέμα και το σομπρέρο, αυτό το ελληνικό το site, με τα κουρέματα ποδοσφαιριστών από Πανίνι, φωτογραφίες. Παιδιά, δεν υπάρχουν αυτά. Νομίζω ότι είναι ηθοποιοί.
Και όμως είναι κανονικοί φωτογραφημένοι παίχτες από Euro ανά το, τους χώρους. Και είχαν κάτι χτενίσματα, κάτι μαλλιά, κάτι αυτά. Τέλει. Και γιατί να μην πάρουμε δεκάρι που παίζει και σαν δεύτερος επιθετικός. Πήρε Ζεφύρι, το Ματέους. Δεν είναι δεκάρι ο Ματέους, δεν βαγώθηκε. Δεν είναι δεκάρι. Τι είναι το δεκάρι, μωρέ. Τι δεν κάνει ο Ματέους, τι δεν κάνει. Δεν παίζει τόσο πίσω. Θες και πιο πίσω να πάει. Να μαζέψει λίγο μπάλα, να ανεβάσει, να παίξει συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Το Ματέους το θες κολλητά. Όλα τα κάνει. Θες να παίξει 4-2-3-1. Ναι. Θέλεις τον Ματέους αριστερά, τον Τζέλμα, τον Τζάλμα δεξιά και τον Σφίχτη στη μέση. Και κορυφή τον. Ο Ματέους στον άξονα, ο Τζάλμα δεξιά, ο μεγάλος Γκάι Ροντρίγκης αριστερά. Τεράστιος. Γκάι Ροντρίγκης αριστερά. Δεκάρι δεν θα πάρει πρώτα απ' όλα, δεν πουλήσει το Μακ. Ξεκινάμε τα βασικά. Είναι σίγουρο αυτό. Άσε τι λένε. Δεν βρίσκουν. Δεν βγαίνουν τα νούμερα μετά. Ναι. Γιατί δεν γίνεται να έχει τον πάγκο το Μάκη το Ροντρίγκε. Δεν γίνεται. Θα φύγει ο Ζάιρο το δανεικό. Άμα δεν φύγει ο Μάκ. Σίγουρα. Ναι. Άμα δεν φύγει ο Μάκ, που μάλλον θα φύγει τώρα τα μεταξύ, άντα πε ότι δεν θα φύγει, δεν θα πάρει άλλον εκεί. Λοιπόν. Τι λέει. Α. Ο Αλμπέρτο Μπουένο της Πόρτο που τον θέλαμε πέρυσι είναι τέτοια περίπτωση, λέει. Είναι χαφοφόρ, δηλαδή είναι φόρ με στοιχεία χαφ, δηλαδή παίζει με την μπάλα πολύ. Αλλά. Από Ισπανία τον πήρε αυτόν. Δεν είναι γρήγορος ο Μπουένο. Στην Μπεσίκτας ο Κουαρέσμα πόσο έπαιρνε πέρσι. 2,5 εκατομμύρια. Πολλά είναι. Τόσα πολλά, Σταύρο μου. Ναι, εκεί είναι, δεν έχουν φόρο. Ναι, μετά. Έχουν φόρο μετά το δεύτερο χρόνο, όχι, έχουν φόρο. Η Πορτογαλία δεν έχει φόρο. Τελικά το πήρε η Πόρτο, αλλά φέτος μάλλον τον παραχωρεί γιατί δεν έπαιξε πολύ. Λέει για τον Αλμπέρτο Μπουένο. Παίρνεις τα 6 εκατομμύρια του Λούκας, γράφει ένας φίλος. Στα λόγια. Κερατρία του Μακ και φέρνεις τον Λουάν από την Γκρέμιο. Δεν τον ξέρουμε. Και άντε γεια. Τι να δώσεις δηλαδή 9 εκατομμύρια για ένα παίχτη. Κάτσε ρε φίλε, εντάξει. Ο κάτοικος Μονακό που ακούει την εκπομπή μας, να τον ενημερώσουμε ότι αυτά τα νούμερα δεν γίνονται από ελληνική ομάδα. Τα δίνει ο Ολυμπιακός και αυτό δεν είναι σίγουρο μόνο. Τι ώρα πήγε ρε φίλε. Στα λόγια τα δίνει. Τι ώρα πήγε. Άντε πάμε στο διάλειμμα λίγο, έλα ξύπνα, άντε. Γι' αυτό ακριβώς θες το δεκάρι. Σαν τον Κάτσε. Γι' αυτό το θες το δεκάρι. Εγώ δεν είμαι δεκάρι, δηλαδή. Σωστή αναλογία σου. Μου δίνει την πάσα. Δεν την πάω στο διάλο. Την παίρνω, την κουβαλάω, ζυγίζω. Πάω δεξιά, πάω αριστερά και την περνάω. Ούτε ο Λούκας την πήγαινε στο διάολο. Ναι, αλλά άμα δεν του δίνει την παλιά ο Μιστακίδης, δεν θα τα έκανε τον κόλ. Η Δάφνη. Η αδερφή της, Η Δάφνη Λίδη στο Έψιλον. Όχι. Στην εκπομπή της Ιωάννας Λίδη. Πώς τη λένε? Μάλιστα. Δάφνη. Δάφνη. Ναι. Πολύ κόσμο έχει η Δάφνη. Πάμε παρακάτω. Τι πάμε παρακάτω. Δάφνη. Τι. Ότι αρέσει σε πολύ κόσμο, φίλε. Και ειδικά μια προχωρημένη ηλικία. Ακόμη περισσότερο. Τα είδη γηνής φτύκας είναι στη βαρέα μας. Το δεύτερο μέρος. Έχουν προσφορές αυτό το διάστημα. Πλακάκια δαπέδα από 5,5 ευρώ το τετραγωνικό και πλακάκια μπάνιου από 6,5 το τετραγωνικό. Προσφορά μπάνιου, ένα ολόκληρο μπάνιο με 360 ευρώ. Ο φτύκας είναι στην Απόλλωνος 37-39 στην Κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού και έχει και ένα τηλέφωνο το 2310-90-55-03. Για το Ελπόστο, τι να πεις τώρα. Τι να πεις. Ο Παρθενώνας, το Ευός μου. Παρθενώνας είναι. Και οι PR οι κοπέλες, οι Καριάτιδες. Ναι, οι Καριάτιδες. Μάλιστα. Και δεν τους πήραν οι Άγγλοι. Όχι, δεν είναι αυτή που έφυγε. Αλλά παίζει έλεγε πολύ καλή αγγλική μουσική. Βλέπεις τι κάνει το δεκάρι, και το βλέπεις, το βλέπεις. Εκπληκτική αγγλική pop, αμερικάνικη pop. Wednesday ή Τετάρτη είναι. Μέτρα με το δάχτυλα. Wednesday έχει ναι, κάτι. Wednesday είναι Τετάρτη. Thursday είναι Πέμπτη, Friday. Μόνο Tuesday δεν είναι. Νόντα Γεωργιάδη. Ο Τζουμπατζόγλου είναι από αυτό που πάει στα Fridays μόνο Παρασκευή. Έλα, για λέγε. Και αύριο με Τάσο Πιλαρινό και την Παρασκευή και Σάββατο Κυριακή κάθε μέρα με ένα ξεχωριστό live. Εγώ στο δεν λιπόστο ήξερα ότι το TG. Ακού. Θυμάσαι το. Έλεγε TGF. F. Ναι, ρε. Τα Fridays λεγόταν έτσι. TGI Fridays. Ναι. Λέω TGI. Τι είναι αυτό το TGI. Και τι ήταν, ρε φίλε. Τι ήταν. Ήτανε Thank God is Friday. Ωραία.
Πολύ καλό φίλο. Και έμπειρα τι έχουμε. Μόνο στην Αμερική αυτές τις βλάκες. Δεύτερη ώρα, Διογένους 17 στην Τούμπα. Μπήρες από όλες τις χώρες του κόσμου. Και δύο γιγαντοοθόνες. Να δείτε τα παιχνίδια όλα όπως πρέπει. Τι θα γίνεται αύριο στη Βρετανία? Και ανοιχτά στο έξω, όχι μέσα. Με το Αγγλία Ουάλια. Πραγματικά στο κέντρο, έξω, γιγαντοοθόνη δεν έχει πουθενά. Λοιπόν, επειδή απαγορεύτηκε το αλκοόλ στα γήπεδα της Γαλλίας, ελάτε στον πειρατή να πιείτε. Άφοβα, δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν υπάρχει ποτό απαγόρευση. Μπορείτε να πιείτε από 130 διαφορετικές ετικέτες. Ό,τι γουστάρετε και την ετικέτα πιείτε, άμα θέλετε. Πού είναι ο πειρατής? Διογένους 17, στην Τούμπα. Ναι, ωραία. Σούπερ. Όλα στην Τούμπα είναι. Τα μεγάλα και τα. Μα μόνο εκεί πλέον έχει ζωή. Και εσείς θέλετε να πάτε το γήπεδο αλλού. Λοιπόν, το πιο σοβαρό μήνυμα μέχρι στιγμής. Ναι, το πιο τεκμηριωμένο, ναι. Και αν μπορείτε να ανταπαντήσετε. Ναι, ναι, σαν την ατάκα του Μακρόπουλου. Φίλε, ναι. Φίλε Γιώργο, σε καλούμε να πάρεις τηλέφωνο. Να μας εξηγήσεις την άποψή σου, αυτή την πολύ τεκμηριωμένη άποψη. Ακού το λαμούλιο, δίνει παραδείγματα. Το άρεσε. Ναι. Που δίνει ο και δούρος, παραδείγματα. Είναι. Ποιος είναι και λες? Παραδείγματα δίνει. Εσείς πείτε ότι δεν είναι έτσι. Που λέω για το δεκάρι, το οποίο πλέον είναι κάτι παροχημένο, λες, αναγνωστικό. Εσείς. Ποιο είναι το δεκάρι της Μπάρτσα? Ποιο είναι της Ρεάλ? Ποιος μέση? Ποιο είναι της Γιουβέντους και της Μπάγκερν? Δεν υπάρχουν αυτά. Φίλε Γιώργο, σε καλούμε εσένα στον αέρα να μας εξηγήσει, γιατί μέσα από ένα μήνυμα. Ο άλλος μας λέει σε ομάδα που έχει Ινιέστα και Μέση, ποιος είναι το δεκάρι? Ναι, γιατί κάνουν και άλλες 10 δουλειές και ο Ινιέστα και ο Μέση. Ο Μέση τι δεν είναι... δουλειά κάνει? Σαν... Ποιος? Ο Μέση τι δουλειά κάνει? Πάει στα άκρα, παίζει center four. Ναι, σου είπε κανείς το δεκάρι, το δηλώσουν. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο το δεκάρι. Γιατί δεν μπορεί να κινηθεί? Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Είναι μόνο αυτό. Τι λες, ρε? Δεν μπορεί να πάει στην άκρη, δεν παίζει center four, είναι δεκάρι και καλά. Δεκάρι, ο Ίβιτς. Τα τέλος εκεί. Τον Ίβιτς τον έβαλες δεύτερο φως στα play-off και πήρες τα play-off. Αλλά ας αλλάξουμε θέμα. Ας πάμε σε άλλο παραδείγμα. Δεκάρι, ο Πέλκας. Ούτε ο Πέλκας. Άλλο παραδείγμα. Ο Πέλκας δεν πάει. Δεν μπορεί, ρε φίλε. Αυτό δεν είναι. Δεν έχει τα στοιχεία, ρε φίλε. Τι να κάνω? Γιατί τώρα να μην πάρεις έναν που θα κάνει και άλλα πράγματα? Το Λούκας θέλω. Γιατί δεν είμαι, ρε φίλε, οικοδομή. Είμαι ποδοσφαιρική ομάδα και θέλω playmaker. Το Τζαβέλα που τον αποθεώνεις και σου κάνει τρεις δουλειές, και τον αποθεώνεις. Γιατί χρειάζομαι και αυτούς. Γι' αυτό τον αποθεώνεις. Τους έχω αυτούς που κάνουν τρεις δουλειές. Τους έχω. Δουλεύω, λέει. Ποιος δουλεύει? Εδώ ο φίλος που έδωσε την πιο καλή απάντηση στη συζήτηση που κάνουμε. Είπε ποιον και η Γιουβέντους ποιο έχει δεκάρι. Έτσι νομίζω. Ο Ντιμπάλα τι είναι? Όχι δεκάρι ο Ντιμπάλα. Δεκάρο δεύτερο φόρο. Όχι δεκάρι. Δεκάρο δεύτερο φόρο είναι. Ορίστε, ο Ματέους. Αυτό το πράγμα είναι. Δεκάρι είναι αυτός που θα παίζει πίσω από τον επιθετικό. Θα βάλει 5 γκολ αποστημένα, άλλα 10 το σπίτι του και θα δώσει πάνω από 10 assist. Έχει τέτοιους. Ο τελευταίος λεγόταν Φραντζέσκος. 1996. Έχει δώσει τους πιο εύκολους βαθμούς που θυμάμαι στον ΠΑΟΚ. Γράφει. Κάτσε εδώ ένας άλλος. Γρήγορος, αλτικός, με καλή πάσα, all around και με πολλά γκολ και assist. Ο Ζαφυρίου γράφει. Δεν είχε καλό άλμα ο Ζαφυρίου. Η Μπαρτσελώνα, γράφει εδώ ο φίλος από την Αμερική, μοιράζει χρόνο στους θεματοφύλακες. Μοιράζει χρόνο η Μπαρτσελώνα. Με τον Βαλντές είχε ένα θέμα. Έφυγε ο Βαλντές. Και... ναι, γι' αυτό άλλαξε. Δες λίγο, διάβασε λίγο το θέμα που έκανες χθες στο ΠΑΟΚ 24. Για να καταλάβουν οι φίλοι τι εννοείς. Κάτσε, γιατί δεν θυμάσαι τι έγραψες. Πώς δεν θυμάμαι, εσύ? Η τελευταία χρονιά που ο ΠΑΟΚ εμπιστεύτηκε έναν τερματοφύλακα, έναν, και δεν μοίρασε παιχνίδια. Το 9-10. Ήταν το 9-10. Με Χαλκιά. Όπου ο Χαλκιάς πήρε 38 παιχνίδια και ο δεύτερος, ο Κρέσιτς, νομίζω τότε, πήρε 7. Γιατί έτυχε τραυματισμή τα λοιπά. Από εκεί και μετά, κάθε χρόνο ο ΠΑΟΚ μοιράζει τα παιχνίδια του σε 2 και 3 goalkeeper. Εντάξει, το ξέρουν όλοι, δεν είναι? Το 11-12 Χαλκιάς 22, Κρέσιτς 20, Γλύκος 10. 12-13 Γλύκος 23, Ετάν 14, Χακόμπο 11. 13-14 ο Γλύκος εδώ είχε 40 και ο Χακόμπο 10. Είναι η χρονιά που πάει Μουντιάλ. Ναι. 14-15 ήταν 26, Γλύκος 24 και φέτος ήταν το αποκορύφωμα
19 Γλύκος, 19 Όλσεν και 14 Βελίδης. Αυτό λέμε ότι δεν γίνεται σε ομάδες υψηλού επίπεδου. Δεν γίνεται. Λοιπόν, ο Ίβιτς μόνο πίσω από το φορ κάθονταν. Μην εκτίθεσαι. Τι έκανε? Έπαιρνε και μέτρα πίσω, ρε φίλε. Σταμάτα όλη την κυκλοφορία και του πάω τα πόδια του παιδιού. Δεν είναι να παίζει ο Πέλκας. Το θέμα είναι καλά, να πάει καλά η ομάδα. Βεβαίως. Όλη η άμυνα ξεκινούσε από τον Ίβιτς. Μόλις έχανε την μπάλα ψηλά. Εντάξει, άλλο αυτό. Πάμε άλλα μήνυματα. Παίχτη τύπου Παστόρε θέλουμε. Όλα round. Ο Δημήτρης ο Τσίτσης χρησιμοποιεί ένα πολύ ωραίο παράδειγμα. Ναι. Ότι το σύγχρονο, το καλύτερο σύγχρονο δεκάρι είναι ο Χάμτσικ. Αυτό είναι το σύγχρονο δεκάρι, όντως. Συμφωνώ. Και γκολ και ασίστ. Και αυτός ακραίος δεν ήταν? Όχι, ρε φίλε. Δεν ήταν ο Χάμτσικ. Παλιότερα. Χάφι ήταν, κλασικό. Δεν μπορούσε, ρε, στην άκρη και έπαιζε στον άξονα. Δεν είναι χάφι, χάφι είναι το άξονα. Πάντα. Τι εννοεί χάφι? Χάφ, ρε, χάφ. Οχτάω δεκάρι ήταν πάντα. Ο Χάμτσικ. Ναι. Λαϊκός ήταν, ρε. Δεν ήταν έντεχνος. Ο Χάμτσικ δεν ήταν εξτρέμ. Ποτέ. 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 Τον μπερδεύεις. Ο Σλοβάκος με τη Μοϊκάνα. Ναι. Δεν ήταν εξτρέμ. Άντε, ρε. Ο Χάμτσικ κάνει μία δουλειά μες στο γήπεδο. Αυτό σου λέω. Και ποια μέτρα παίρνεις? Πάρε τέτοιο, αυτό σου λέω. Μην παίρνει άλλο πελάτη. Δεκάρι είναι αυτό. Δεκάρι. Εντάξει. Πάω στο και μην το βάζει δεκάρι. Ναι. Λοιπόν, άλλα μηνύματα. Νάτσο Κόκο, ναι, δεκάρι, παιχταράς, γρήγορος, διαβολιστής, έχει σουτάρα και παίζει και στα εξτρέμ και επιθετικός. Έχει καλά στημένα μαζί σου. Τέτοιον μάλιστα. Για την Ατάσα Καραμαλή έχουμε ένα μήνυμα. Να την πάρουν για γιατρό της ομάδας μαζί με το ράλι να κάνει κανένα μεροκάματο. Ναι. Εδώ μηνύματα. Για δεκάρι, έναν Μικηταριάν χρειάζεται το ΠΑΟΚ, κύριε. Και τίποτα άλλο. Βάζει γκολ. Με... Ναι, είναι λίγο. Χαζογκόλ. Ξενέρο, δηλαδή. Δεν. Αυτό το ότι η Γερμανία και η Πορτογαλία δεν έχουν σεντερφόρ. Ε, φίλε, πώς είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Έχει τον Γκόμες. Λέμε και. Είναι ο Γκόμες στην Ελληνική. Και απέκλεισε το Ρόις, που εντάξει δεν είναι σεντερφόρ, αλλά. Τι παράξενο πράγμα. Ξεκινάμε. Δεν ξύνει τα τέτοια του και τα μυρίζει την πλάκα μας. Ναι, 10 χρόνια είναι εκεί όμως. Δεν είναι. 10 χρόνια ταξίδι και τα μυρίζει. Έβαλε 7 στη Βραζιλία στο Μουντιάλ αυτός που λες. Ο ταξίδι και μυρίζει. Μα αυτός. Ο φίλος που έγραψε ιδιαίτερα για τον παίχτη, για τα 9 εκατομμύρια των Λουάν. Ναι. Ξέρω παλικάρια ότι δεν παίζουν τέτοια νούμερα, αλλά ο τύπος είναι μεγάλο που λένε. Βέβαια, αν γίνει κανένα θαύμα και περάσουμε ήλιο του Τσουλού, μόνο με τις κινήσεις φέρνεις παιχταράδες και τους πουλάς και 20 εκατομμύρια μετά. Ακόμα είναι νωρίς, αλλά σε 2-3 χρόνια δεν θα πρέπει να θεωρείται απίθανο. Σταύρο, με Μπόου τι γίνεται? Ένας της Ρασίνκ είναι αυτός, τίποτα δεν γίνεται, φίλε. Η Ρασίνκ θέλει να δανειστεί τον Περέιρα. Και υπάρχει μια προσπάθεια, αν κατάλαβα καλά, από Έλληνες μάνατζερ που συνεργάζονται με το γραφείο του Αργεντίνικο. Αν έχω καταλάβει καλά από κάτι συζητήσεις που έκανα με εκπροσώπους του συγκεκριμένου γραφείου, ότι θέλουν να πάρουν αυτή τον Περέιρα και να ψάξουν να πουλήσουν έναν παίκτη στον ΠΑΟΚ, με τον ΠΑΟΚ να πληρώνει τη διαφορά του παίκτη που θα δώσουν. Δεν έχει υπάρξει κάτι από την πλευρά του ΠΑΟΚ για παίκτη της Ρασίνγκ. Και από ό,τι έχω δει, δεν έχει και κάτι το συγκλονιστικό τώρα. Δηλαδή. Μου είπανε για ένα αμυντικό χαφ που έχει, το οποίο πραγματικά δεν είναι καν βασικός εκεί. Φήμες ότι αυτός ο Kinder Bueno έχει πολύ καλό, πολύ γλυκό πόδι, κρίνονται ψευδείς. Καλό δεκάρι ήταν ο Μαραντόνα και ο Λούκας. Και ο Λουκάς με τα είδη υγιεινής. Καταιγιστικός χθες ο πασχετικός είναι, ναι. Χθες έγραφε μετά την συνέντευξη του Τζουνατζίδη ότι ακούς τον Τέλη και νομίζω ότι μιλάει για τους Warriors. Λοιπόν, καταιγιστικός ήταν χθες ο Τέλης. Όλα δουλεύουν ρολόι. Μικρή Warriors είμαστε, ξαναγράφει. Όταν όμως ακούς το ύψος του budget, κατάλαβα και το ύψος του δουλέματος. Το μαγαζάκι να υπάρχει και να παίρνουμε τους μισθούς μας, που από το χόντερνε σήμερα. Ο 203 ξέφυγε. Και εγώ θα σε περιέγραψα ως καλοπροαίρετο. Τους έσκησες σήμερα.
Εντάξει, δεν νομίζω να φταίει ο Τέλης για το μέγεθος του μπάτζετ. Ο Τέλης κλασικός μπασκετικός. Όπως είναι όλοι οι μπασκετικοί. Δηλαδή, εμείς στο ποδόσφαιρο θα βριζόμαστε, θα κάνουμε, θα ράνουμε, θα σκίζουμε την ΕΠΟ, θα γίνεται σφαγή τώρα, λαμέι και πιο προϊόν τώρα και τέτοια. Και στο μπάσκετ, ξέρω εγώ, θα γίνονται ακριβώς τα ίδια. Και όλοι θα είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι για το προϊόν. Αυτό είναι το μπάσκετ. Γι' αυτό το μπάσκετ είναι το άθλημα του Αργιανού και το ποδόσφαιρο του Παοξή. Δείχνει και τη διαφορά ταπεραμέντου. Ο μπασκετικός είναι πιο δημοσιοσχετίστας. Είπε χθες ο Ζουνατζίδης. Κάποια στιγμή μας ρώτησε ο Ιβάν, άμα πάρουμε το πρωτάθλημα, πού παίζουμε, σου λέει το ανώτερο. Και δεν ήξερε τι να το απαντήσουν. Γιατί δεν θα παίξεις μάλλον Ευρωλίγκα, αν πάρεις το πρωτάθλημα. Και από εκεί πέρα. Ναι, θα βάλει ο Σαββίδης 10 εκατομμύρια να κάνει ομάδα και δεν θα παίξω στην Ευρωλίγκα. Τι λες, δεν τολμάτζομαι. Αυτά από πριν. Πας εκεί, τους λες, θα κάνω ζωά, θα κάνω το τέτοιο. Θέλω μια wild card. Θα βάλω 10 εκατομμύρια budget. Θέλω να πάρω το πρωτάθλημα. Ωραία. Αν ναι, το πάρω, έχω wild card. Ναι, ιού, και υπέγραψέ το. Αλλιώς, γεια. Αυτό είχα, δεν μπορεί να είναι θέμα διαπραγμάτευσης. Αυτό λες, πρέπει να είναι θέμα επιτυχίας. Κερδίζεις και αυτόματα, χωρίς να μιλήσεις με κανέναν, παίζεις. Επειδή είναι βόδια αυτή όμως. Επειδή είναι βόδια αυτό το μπάσκετ και το παίρνει μασόνι αυτή. Αυτό το άθλημα των λίγων. Η ολιγαρχία αυτή. Εντάξει. Δεν καταλαβαίνουν αλλιώς. Καταλαβαίνουν μόνο με το χρήμα. Δεν σέβονται την ανταγωνιστικότητα ενός εγχώριου προϊόντος του πρωταθλήματος στην προκειμένη περίπτωση. Και πλάκα-πλάκα διαλύθηκε ο φάρος που σε κέρδισε ζώων. Το αποθυμήθηκα. Διαλύθηκε και ανέβηκε ο Προμηθέας, κάποιος ο ύφεστος, κάποιος θεός του τέλος πάντων. Κνευρίστηκα. Πάνω κάνω ένα τσιγάρο. Σοβαρά έγινε αυτό. Έτσι λένε. Οι του φάρου το διαψεύδουν. Και δεν παίξουν αλφαένα δηλαδή. Ναι. Πω. Δεν το επιβεβαιώνω. Άλλο και αυτό. Πες ότι παίρνεις τον Ραμίρες ή τον Ντιέγκο που παίζουν μόνο δεκάρια. Παράδειγμα. Παίζεις προκριματικά Τσουλού και μετά ο Μίλους. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Ίβιτς να παίξει με δεκάρι. Θα παίξει με ένα εξάρι και δύο οχτάρια. Άρα το δεκάρι άχρηστο. Επίσης ο Σταύρος λέει για ένα σεντερφόρ διαφορετικού τύπου από τον Κλάους. Άρα περιφερειακό. Δηλαδή να έχεις δεκάρι, να έχεις περιφερειακό φορ και να έχεις και όλους τους υπόλοιπους μεσοεπιθετικούς. Θα παίζουν μπουνιές μεταξύ τους. Δεν χωράνε τόσοι. Ο Ίβιτς είπε 18 με 20 παίχτες. Αυτά με τη μεγάλη συζήτηση που κάναμε σήμερα για τα δεκάρια και τα μη δεκάρια. Και δεν είπαμε τίποτα άλλο με το τι πραγματικά συμβαίνει. Έχουμε όμως άλλο ένα ημίωρο για να τα βάλουμε σε μια τάξη. Δεν είναι και πολλά. 2-3 πράγματα και για τον Μπόικο τι αναφέρεται και για τον Ματέους που βρίσκεται το θέμα και πώς πήρε την εξέλιξη που πήρε. Το χαρτί μου έχασα. Θα το βρίσκα. Και για όλα τα άλλα και βέβαια για παίκτες που είναι στον ΠΑΟΚ και ίσως αποχωρήσουν, γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα, όπως και για ότι θα συμβεί την άλλη Τετάρτη, έτσι που ξεκινάει η προετοιμασία και ποιοι θα είναι εδώ και τα φιλικά τα οποία περιμένουμε να ανακοινωθούν σήμερα. Αυτά κυρίως με το που επιστρέψουμε στο τελευταίο ημίωρο. Επί μια μισή ώρα λέτε αερολογίες. Ποιος δε? Επί μια μισή ώρα. Άσε δε το. Τίποτα σοβαρό, ουσιαστικό, τι γίνεται δεν λέτε. Από ποιο γάμο είναι αυτή η φωτογραφία? Όχι, δεν είναι από γάμο, είναι από διακοπές που μάλλον κάνουν μαζί ο Χατζησαΐας, ο Βέλιος και ο Σταφυλίδης. Αλλά είναι μια πολύ καλή φωτογραφία. Ένας πρώην, ένας νυν και ένας μελλοντικός. Ναι. Για να καταλάβουμε ότι ο Χατζησαΐας είναι σε καλό δρόμο να νιώσει ΠΑΟΚ. Δηλαδή, άμα είσαι με Σταφυλίδη μαζί, μπαίνει στο κλίμα και στο δρόμο. Ο Βέλιος. Ο Βέλιος εντάξει, είναι χαμηλών τον. Γιατί δεν είναι το Σταφυλίδη, ρε. Ο Σταφ. Ναι, ο Σταφ είναι φίλε πραγματικά, δηλαδή ένα βιβλίο μόνος του. Ναι. Κανονικά. Όχι μόνο σε θέματα κάνει ΠΑΟΚ. Είναι και γενικά ένα βιβλίο μόνος του. Δεν θυμάσαι την περιβόητη συνέντευξη του μπαμπά? Ξέρω. Με το που. Κινητό μου. Με το που φεύγει στη Λεβερκούζα και μας περιγράφει ο μπαμπάς του πώς μεγάλωσε κτλ. Λέει κάποια στιγμή του ήρθα και του είπα θα πάμε στον Άρη. Και μου απαντάει στα βιβλία ο μικρός, στον Άρη να πας εσύ. Λοιπόν, έχουμε εδώ πολλές φωτογραφίες από τις διακοπές των παιχτών. Χαρίση έχουμε εδώ, Πόποβιτς έχουμε εδώ, Τσίμηρο τι έχουμε πιο κάτω. Ναι. Και τον Αθανασιάδη με ένα άλογο. Ποιος διάλεξε αυτή να είναι βασική? Θα ανακοινώσει πάει σήμερα μέρος των φιλικών, από ό,τι κατάλαβα. Ναι. Να πούμε λοιπόν, γιατί, για να πάμε στα σοβαρά. Την άλλη Τετάρτη
ξεκινάει η προετοιμασία. Ένας από τους στόχους του ΠΑΟΚ που κλείνει παίχτες είναι αυτοί βεβαίως να ξεκινήσουν. Έτσι, δηλαδή δεν βιάζεται και δεν έχει κάνει προεργασία για να έρθει ο Τζάλμα τον Ιούλιο. Κανονικά και ο Μάτος και ο Σάχοφ να έρθουν. Και να... δεν έχει ζεστάνει πολύ ακόμα. Ναι, κάτσε να πάει την Παρασκευή σου. Αυτό σου λέω. Δηλαδή τώρα είναι καλά. Ναι. Αλλά σε καμιά εβδομάδα χρωμά. Θα είναι όλοι εδώ πέρα από τους Έλληνες διεθνείς που θα πάρουν άλλη μία εβδομάδα. Ενώ η άδεια του ΜΑΚ και του ΚΑΤΣΕ που βεβαίως στον ΠΑΟΚ ανήκουν θα εξαρτηθεί από την πορεία των ομάδων τους στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Νωρίς θα έρθουν από ό,τι φαίνεται. Θα δούμε σήμερα και τους δύο τι θα κάνουν οι ομάδες. Κοίτα, σήμερα θα εξαρτηθεί αν θα τους έχουμε στο πρώτο επίσημο παιχνίδι. Μην ξεχνάς ότι και οι τρίτες ομάδες αρκετές παίρνουν προκρίσεις. Δηλαδή ακόμα και με τέσσερις βαθμούς μπορεί να περάσεις σε έναν όμιλο, να συνεχίσεις. Ναι, παραλαμβάνω ότι άμα χάσουν και οι δύο σήμερα τελειώνει το παραμύθι. Εμείς θέλουμε να τελειώσει το παραμύθι. Να είναι εδώ τα παιδιά νωρίς. Να κάνουν από δύο. Κάτσε δεν παίζει κιόλας. Να κάνουν δύο κολομάκ και τέλος. Τι δεν παίζει ρο Κάτσε. Το Ματίας. Έπαιξε. Α, δεν θα παίξει σε ενοχλήσεις που είχε. 4 ή 5 φιλικά θα ανακοινωθούν. Με τη μέθοδο Σάντος βεβαίως. Ξεκινάς με ερασιτέχνες και πιο αδύναμους και σταδιακά θα αυξηθεί η δυναμικότητα των αντιπάλων. Για τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο σοβαρό φιλικό θα παίξουμε. Και εδώ έχουμε να παίξουμε ένα σοβαρό φιλικό. Στην προετοιμασία. Δηλαδή σαν την Πόρτο. Ναι, παίξαμε Τσαντάρ Λιέγη. Ποια Τσαντάρ Λιέγη, Δημήτσο, 12 Μαύρη τώρα σε ομάδα μου, είναι σοβαρό φιλικό. Τσάμπιος Λίνκ έπαιζε. Ναι, μωρέ, εντάξει, του είδα. Τσαντάρ Λιέγη. Ναι. Πραγματικά δεν είναι μεγάλη ομάδα. Μαζευόμαστε 11 εμεί. Δηλαδή ξέρετε και το φιλικό με την Πόρτο από πότε έχει να δει. Για προετοιμασία μιλάμε τώρα, όχι για μετά την προετοιμασία ένα φιλικό στο ξεκούδουν όπω παίξαμε με τη Λάτσιο ή με την Νάπολη. Με την QPR. Προφανώς δεν βολεύουν οι ημερομηνίες. Αυτές οι ομάδες κάνουν βασικό στάδιο πιο μετά. Εσύ είσαι ακόμα ομάδα που παίζει τέλη Ιουλίου και δεν τις προλαβαίνεις. Θυμάσαι που πρόπερση όταν φεύγαμε από το Άρνεμ τότε πήγαινε η Τσέλσι. Ναι. Μα εσύ είσαι. Ένα αυτό. Ένα για τον Μπόικο για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Για τον goalkeeper για τον οποίο πάω κροτάει, το προσπαθεί. Το παλεύει, γράφουν οι Τούρκοι ότι κατατέθηκε πρόταση. Ο Μπόικο που είναι ακριβώς έτσι, δηλαδή μιλάμε για ακριβή περίπτωση. Εντάξει, είναι μια περίπτωση που έχει ρήτρα 5 εκατομμύρια. Όσο περίπου τον πήρανε. Ωραία, θα πάρουν 2 και θα πούν και ευχαριστώ. Στην Τουρκία αναφέρουν ότι ο ΠΑΟΚ κατέθεσε πρόταση ύψους 1,5 εκατομμυρίου. Νορμάλ. Πόσο είναι 26 ο Μπόικο? 28. Είναι 28, αυτός είναι στην Εθνική. Είναι, δεύτερος. Και στην Μπεσίκτας. Αυτός ο... με το μεγάλο κεφάλι. Ο Τζομπατζόγλουφ. Ένας... δεν θυμάμαι πώς το λένε. Ο εκπρόσωπος του Μπόικο... έχει σχέση βεβαίως και με τις υποθέσεις του Μάτος και του Σάχοφ. Είναι μια λεπτομέρεια. Και αυτή. Τώρα μπορεί ο ΠΑΟΚ να κάνει την υπέρβαση, να ανέβει. Εντάξει, άμα δίνει 1,5 μπορεί να δώσει και 2. Μιλάμε για μεγάλη μεταγραφή. Πολύ μεγάλη. Αν μπορεί να οριστικοποιηθεί. Για τερματοφύλακα που πήγε μια ομάδα στο τελικό του Europa League. Γιατί πραγματικά αυτός την πήγε. Έκανε φοβερά πράγματα εκείνη τη χρονιά. Τώρα είναι ανενεργός. 5 παιχνίδια έκανε σε μισή σεζόν. Εντάξει, δεν είναι και ανενεργός. Αυτά για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Για τον Ματέους, νομίζω ότι δεν πρέπει να πούμε κάτι άλλο. Θα ήθελα ο ΠΑΟΚ να το κρατήσει το θέμα λίγο πιο πίσω. Για αυτά που λέγαμε βασικά. Να δει πώς θα πάει του ΜΑΚ. Αν μπορεί να βρει κάτι άλλο. Αλλά τον Ματέους που είναι ελεύθερος δεν μπορείς να τον έχεις stand-by. Θα τον χάσεις και θα πάρεις χαμπάρι. Γι' αυτό φυσικά προχώρησε η υπόθεση και όλα δείχνουν ότι τις επόμενες ημέρες θα είναι ο τέρας που θα ανακοινωθεί. Τις επόμενες ημέρες. Άλλο. Νομίζω ότι σε καμιά εβδομάδα από τώρα θα αρχίσουν να ανακοινώνονται κανένα στόπερ, κανένα αμυντικό χαφ.
πιο δύσκολε περιπτώσει είναι του δεκαριού που δεν θέλει τον Μπαζούγκο να πάρουμε, να μην τα ξεχνάμε αυτά, και του Σέντερφορ. Να είναι δεκάρι, αλλά είναι και περιφερειακό, να είναι και. Δεκάρι ή δεκαροφόρ. Δεκαροφόρ θε εσύ. Το Λούκα θέλω. Άντε με τον Λούκα. Ωραία, να βρούμε άλλο παράδειγμα για να μην είμαστε μονοδιάστατοι. Δεν είναι μουρτυρικό. Ωραία. Ο Λόγκ τη Ιρλανδία σου έκανε. Δεν το έχω στα υπόψη μου. Έχει έναν West Ham, έναν Ιταλό, ρε φίλε, πώς το λένε. Παίζει πλάγια κύριος αυτός, αλλά. Ένας φίλος μου έστειλε μήνυμα πριν, ναι, ότι η Juventus είχε δεκάρι τον Πίρλο, με τη γενικότερη έννοια, ότι η Liverpool τον Κουτίνιο. Όχι. Και... όχι, όχι. Στα, ναι, άκρα. Εντάξει, Κουτίνιο. Άκρα. Εντάξει, κινείται πολύ εσωτερικά. Εντάξει. Ο Πίρλο έπαιζε εξάρι μόνος του τελευταία χρόνια. Ο Πίρλο έκανε πολλά άλλα πράγματα μέσα στο γήπεδο. Πάντως ο Κλάους γενικότερα βγαίνει φωτό με άλογα τώρα τελευταία. Α, για το γάμο ντροπή. Ξέρουμε τι εννοεί. Από ό,τι βλέπουμε στα back, γράφει 439, είμαστε ok. Μια χαρά είμαστε back. Είσαι, δεν είσαι. Εντάξει. Και δεν χωράνε κι όλοι. Αν βάζει και το Γιαννούλη μέσα και τα λοιπά, εντάξει. Προφανώς. Προφανώς. Το SDN έχει μια συνέντευξη που σου παραχώρησε ο Τζιόλης. Τι λέει? Που του παραχώρησε ο Σταύρος. Όχι, όχι. Που μου παραχώρησε ο Αλέξανδρος Τζιόλης. Πολύ σοβαρός άνθρωπος, σοβαρός επαγγελματίας. Και από αυτούς που χαίρεσαι να παίρνει συνεντεύξεις. Γιατί κάτι θα σου δώσουν πάντα. Ωραία συνέντευξη, εντάξει, normal. Σου λέει τα αυτονόητα. Απλά πολλές φορές, επειδή ποδοσφαιριστές δεν μπορούν να καταγράψουν τα αυτονόητα, όταν τα ακούς τα αυτονόητα, εντυπωσιάζεσαι. Εντάξει. Δίνει ένα πολύ καλό κλίμα για το τι ακριβώς συνέβη. Και έχει σωστές απαντήσεις, δηλαδή είναι ξύπνιος. Είναι χαρά της πεθεράς. Τη χρονιά. Ναι. Και πώς καταλήξαμε εδώ που καταλήξαμε. Και τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα. Τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα. Εντάξει, ο Τζιόλος είναι φανατικά υπέρ της εμπειρίας. Δηλαδή ότι θεωρεί ότι τα συστατικά που πρέπει να βάλει ο ΠΑΟ και την εμπειρία. Θα του πάρουν τη θέση. Ας του την πάρουν. Δεν έχει θέμα αυτός. Ποτέ δεν ήταν τέτοιος άνθρωπος. Ναι, το υπό την έννοια του ότι αν δεν τον αδικούνε. Ο Τζιόλης έφυγε και πήγε στην Τουρκία γιατί θεωρούσε ότι ο Μαντούρο, που ήταν επιλογή Στέφενς, παίζει αυτός. Και αποδείχθηκε στη διάρκεια βέβαια ότι. Αλλά δεν φταίει αυτός. Αυτοί τον άφησαν. Αυτοί που τον άφησαν και έφυγε. Φταίνε. Ναι, εννοείται. Που σκόρπισε ο ΠΑΟΚ μετά. Με τις 6 μεταγραφές. Αυτή η συνέντευξη σε λίγο και στο ΠΑΟΚ 24. Ο φίλος μας ο Δαμιανός από τις Ηνωμένες Πολιτείες μας στέλνει μήνυμα ποιον θέλει. Κολομβιανός 1,86. Τελειώνει το συμβόλαιο του 2020. Edwin Cardona. Πού παίζει? Αυτόν θέλει. Και αν δεν σου τι? Και αν δεν σου κάτσει, λέει, σου φέρνει και ένα Νουρ 3 από την Κολομβία. Γιατί την πειράζει τη ζημιά. Ντροπή. Δεν υιοθετούμε το μήνυμα του φίλου. Εγώ και το δεν καταλαβαίνουμε τι εννοεί και τι σχέση έχει με την υπόθεση εδώ του Νουρ 1. Το Νουρ 2 που πήγε βασικά. Πήραμε και κανένα άλλο από τη Βολιβία. Σου λέει κάποιο άλλο θα το προλάβει. Το 2 με το 3. Ντροπή. Ο Τάισον, καλή περίπτωση. Τη Σαχτάρ. Ναι. Δεν διαλύει τη Σαχτάρ, είναι μελλοντικά. Ο Μίχελ εξήγησε την Παρασκευή για το μοντέλο της Ντνιέπ που πέτυχε, τη Σαχτάρ που πέτυχε με τους Βραζιλιάνους. Εξήγησε γιατί εδώ ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί. Είπε κάτι, δεν θυμάμαι. Ποιος? Ο Μίχελ την Παρασκευή. Όταν ρωτήθηκε για τη Σαχτάρ πώς πέτυχε,
και εκείνο. Εντάξει, έχει πολύ μεγάλη. Είπε για τον προπονητή και για του Βραζιλιάνου. Και ο Πάοκ παίρνει Βραζιλιάνου από εκεί τώρα. Τον Μάτο και τον Ματέου. Εντάξει, η Σαχτά έχει φτάσει να δίνει 20 εκατομμύρια για μεταγραφή στη Βραζιλία τώρα. Εντάξει. Αυτό που δεν καταλαβαίνει ο κόσμο και του φαίνεται εύκολο είναι για να. Χωρί να το καταλαβαίνει. Είναι πως για να πάρεις παίκτη προδιαγραφών από την Βραζιλία, από το πρώτο ράφι, τα νούμερα είναι πάνω από 10 εκατομμύρια. Και από Αργεντινή, γιατί εκεί αναπτύσσονται πλέον. Δηλαδή, πραγματικά υπάρχει. Η αγορά τους είναι καλύτερη. Βελτιώνονται τα νούμερα, ναι. Δηλαδή, πας να πάρεις έναν παίκτη σαν τον Μαλεζά. Μας είχε τύχει τότε στο περιβόητο ταξίδι Βρίζα Γεωργιάδη. 1,5 εκατομμύριο αγορά. Παίκτη με τα ίδια στοιχεία του Μαλεζά. Ό,τι παίκτη του άρεσε και το σημείωναν ήταν πάνω από 10 εκατομμύρια. Ήταν οι 11 πιο τουριστικές μέρες της ιστορίας του. Όχι, ήταν πολύ πράγμα τώρα για να μην κατηγορούμε, αλλά δεν γινόταν. Σημείωσαν τον Φερέιρα, τον Περέιρα, τον πήρανε μετά από 3 χρόνια. Αυτά προς το παρόν. Στην Ιταλία υπάρχουν κάποιες δηλώσεις του ατζέντη. Του Σιμόνε Βέρντι, που κάποια στιγμή έπαιξε για τον ΠΑΟΚ. Τις Κυριακές. Έχουμε ρεπορτάζ στο ΠΑΟΚ σήμερα για την πρώτη συνάντηση με τον Τέπιτς, που είναι από τους πρώτους στόχους. Και ο μοναδικός από την προηγούμενη ομάδα που θέλουν στον ΠΑΟΚ να ανανεώσουν, πέρα από αυτούς που έχουν συμβόλαια. Κάτι θα βλέπουν, γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω. Για τον Τέπιτς. Ναι. Εντάξει. Πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο. Ναι. Και στο τέλος είδες που έγινε και ηγέτης. Τελευταία παιχνίδια με την ΑΕΚ πήγε, προσπαθούσε μόνος του και στην επίθεση. Δηλαδή, ό,τι χρειαστεί, κάνει. Εντάξει. Ένα Στέπιτς και 4 Αμερικανοί που υπόθηκε ότι θα είναι ο στόχος να αποκτηθούν. Και πάμε να δούμε τι μπορεί να πετύχει αυτή η ομάδα. Νωρίς είναι ακόμα. Λοιπόν, αυτά. Προς το παρόν για σήμερα. Θες να του δώσουμε κανένα τρίλεπτο του Χρύσανθου, ναι. Για τα χρωστούμενα τα παλιά. Κλείσουμε παρατρία. Ο 696 γράφει κάτι για τον Σάχοφ. Δεν ολοκληρώνεται. Για τον Σάχοφ νομίζω ότι στα προκριματικά όπου θα παίζεις πιο αμυντικά. Και εκεί κόβεται το μήνυμα. Να δούμε για τον Σάχοφ. Είναι ίσως η πιο σύνθετη περίπτωση. Έτσι δηλαδή έχει ερωτηματικά και για τη θέση και για τα χαρακτηριστικά, για το αν μπορεί αυτόματα να κερδίσει θέση στην εντεκάδα. Εντάξει, θα το δούμε. Το βασικό είναι να ξεκινήσει νωρίς, που θα ξεκινήσει να γνωριστεί γρήγορα τις πρώτες 2 εβδομάδες και από την Ολλανδία και μετά να είναι πιο προσαρμοσμένος. Σήμερα στο γύρο 3 παιχνίδια από τους πρώτους ομίλους. Ρουμανία, Αλβετία, Ρωσία, Σλοβακία. Εδώ μπορεί ο ΜΑΚ, μπορεί. Με αυτούς τους παράξενους Ρώσους. Και το βράδυ Γαλλία, Αλβανία. Μακάρι να ξαναδούμε σοου από τον Παγιέ, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι μπορεί να είναι από τα πρόσωπα του Euro ο συγκεκριμένος. Κάτι μας έστειλε εδώ ο φίλος μας που αφορά παίχτη του ΠΑΟΚ. Μισό λεπτό. Να μην το κλείσουμε δηλαδή. Ναι, ναι. Και πρέπει να κάτι πολύ ξεχωριστό. Ο Στέλιος Μαλεζάς συνεχίζει με αμύωτο ρυθμό να στηρίζει τον Σύλλογο Προστασίας Παιδιών Βενιαμίν στη γενέτειρά του Κατερίνη. Είναι μια ακόμα δημοπρασία για το Charity Idols. Θα το δημοσιοποιήσουμε σε λίγο, μια προσφορά από τον Στέλιο Μαλεζά για αυτό το σκοπό. Ωραία. Σε λίγο στο ΠΑΟΚ 4 διαδικτυακά. Αυτά από εμάς. Καλό μεσημέρι. Είπαμε ότι, για να το παγώσουμε λίγο, δεν φαίνεται ότι σήμερα αύριο κάτι θα κλείσει. Γιατί δηλαδή δεν είναι προχωρημένες οι διαπραγματεύσεις για κάποιο άλλο παίκτη πέρα από τον Ματέους.
αλλά ήδη έχουν γίνει αρκετά πράγματα. Την άλλη Τετάρτη ξεκινάει η προετοιμασία. Σε δύο εβδομάδες φεύγει ο Πάοκ στην Ολλανδία. Μέχρι τότε λογικά θα υπάρχει ένας πολύ καλός κορμός μεταγραφικός που θα έρθει να προσθεθεί στον κορμό που ήδη υπάρχει και φυσικά είναι αρκετά καλός. Με αυτό κλείνουμε και ό,τι προκύψει τα λέμε και στην πορεία του προγράμματος εδώ στο Λίμπερο. Καλό μεσημέρι προς το παρόν.